Η ώρα της Οικουμενίτσας τώρα. Περίμενε η Θεσπρωτεία ολοκλήρη. Η ώρα της Θεσπρωτείας. Η ώρα της Θεσπρωτείας. Η Φίλιππος Πλιακοπάνος. Ο ονομαστός, ο γνωστός, ο Άριστος των Αρίστων, ο Θεσπρωτός. Αλέκο, καλημέρα Γιάννη, καλημέρα και στους τηλεθεατές μας. Λάμπης, λάμπης, Φίλιππε, πίσω από αυτό το γήπεδο, λάμπης. Αλλά ξέρεις τι γίνεται. Μέσω Photoshop, μέσω Photoshop πρέπει να το πρασινίσεις λίγο περισσότερο, γιατί δεν βλέπω. Όχι, ρε, αφού έχει δοθεί τελείωσα προσοχή. Πάμε. Πες μας, Φίλιππε. Να πάμε τώρα και στα αγωνιστικά, στα φιλικό αγωνιστικά. Τώρα ο Θεσπρωτός έδωσε δύο φιλικά. Ένα την Κυριακή με τον Τηλικράτη Λευκάδας στον Ιδρύ, όπου ιτήθηκε με 2-1, και χθες τη Δευτέρα με την Εθνική Ενόπλωση ένα φιλικό φιλανθρωπικού χαρακτήρα, όπου και εκεί γνώρισε την ήττα με 0-1. Η ομάδα του Θεσπρωτού αντιμετώπισε την Εθνική Ενόπλων σε έναν αγώνα όπου τα έσοδά του διατέθηκαν για την οικονομική ενίσχυση παιδιού που νοσηλεύεται σε κέντρο αποκατάστασης. Πριν την έναρξη του αγώνα, ακούστηκε ο εθνικός μας ύμνος και τηρήθηκε ενός λεπτού σιγή στη μνήμη του δισολυμπιονίκη Αλέξανδρου Νικολαίδη, που χάθηκε χτυπημένος από τον καρκίνο ΝΑΤ. Αλέξανδρου Νικολαίδη. Ερασιγής. Σε ένα άλλο φιλικό που έγινε το Σάββατο στους Φιλιάτες, ο τοπικός Άρης Φιλιατών επικράτησε του Απόλλων Πάργας με 2-0. Εδώ αυτά τα πλάνα που βλέπουμε εμείς είναι από το φιλικό με την Εθνική Ενόπλων. Ναι, από το φιλικό με την Εθνική Ενόπλων. 1-0 με σκόρ το Μπαλοδήμο επεκράτησε η Εθνική Ενόπλων του Δεσπρωτού. Σε ένα παιχνίδι στο Δημοτικό Στάδιο Ιωαννίνας που έγινε για την ενίσχυση ενός τέκνων λιμενικού, αξιωματικού της λιμενικού, ναι. Ένας αγώνας για φιλανθρωπικό χαρακτήρα, από ό,τι καταλάβαμε. Ναι, ναι. Αυτό δεν είπες. Ναι. Μετά έχουμε και το μπάσκετ εκεί. Να πάμε και στην Παραμυθιά, όπου και εκεί σε ένα κατάμεστο και γεμάτο Παλμό στάδιο 49 προκρίτων, η ΚΑΕ Παραμυθιά έκανε μια ιστορική νίκη επί της Νίκαιας Λάρισσας με 64-51. Και υπάρχει και η αναγγελία του γειτονικού ντέρμπι στην ΓΑΜΑ Εθνική Μπάσκετ μεταξύ του Αχέρων Καναλακίου και της ΚΑΕ Παραμυθιά την επόμενη Κυριακή. Ωραία. Mm-hmm. Λοιπόν, μάλιστα. Να δούμε τα αποτελέσματα. Ναι, και πριν δούμε και τα στιγμιότυπα. Ας δούμε τα αποτελέσματα, ναι. Να ξεκινήσουμε τώρα με τη Β' Εθνική εμείς. Με τη Β' ναι, θέλω. Ναι, δεν πειράζει, το ίδιο. Δεν έχει σημασία. Με τη Β' θα πάρουμε τη σειρά και θα τον ξαναβρούμε τον Φίλιππο να τα πούμε ξανά για το μπάσκετ και τη συνέντευξη που έχει. Αλλά να πάρουμε λίγο τις κάρτες, να τις δούμε με τη σειρά τα αποτελέσματα σε Β' Γ' Εθνική Ανδρών. Λοιπόν, Βίκος Ιωαννίνων, Δόξα Λευκάδας. Παιδιά, τα προλαβαίνω, δεν είμαι τόσο γρήγορος. Πρέπει να είμαι. Από το Βίκος θα αρχίζουμε, παιδιά, από το Βίκος. Ο Γιάννης είναι φοβερός στο να διαβάζει, αλλά είναι λίγο αλλά δύσκολο. Τόσο γρήγορα δεν έχω καταφέρει. Εγώ και ο. Ναι. Έχεις αυτό το πλεονέκτημα να διαβάζεις, να γράφεις, να μιλάς και το κυριότερο να κοιμάσαι συγχρόνως. Δεν μπορώ να το καταλάβω αυτό το πράγμα. Δηλαδή, το πετυχαίνεις. Πάμε λοιπόν, Βίκος. Βίκος Ιωαννίνων, Δόξα Λευκάδας, 84-68. Για την Λευκάδα ήταν το πρώτο της παιχνίδι, γιατί είχε ρεπό την πρώτη αγωνιστική. 2-2 όμως για το Βίκο που ξεκινάει καλά. Θα δούμε συνεντεύξεις σε λίγο από αυτό το μάτς. Ολυμπιακός Βόλου Φίλιππος Βέρειας 70-78. Πρωτέας Γρεβενών Έσπερος Λαμίας 71-89, Ναύαρχος Βότση Νίκη Βόλου 71-90, Αναγέννηση Καρδίτσας Αχσή 91-77, δεύτερη ήττα για τον Αχσή. Έσπερος Λαμίας 4. Νίκη Βόλου. Δύο πόσους αγώνες έχει, δηλαδή. Είναι 2-2. 2-2 είναι. Αυτοί οι τρεις είναι 2-2. Α, μάλιστα. Η άλλη μία νίκη, 2. Τέσσερις έχει ο Βίκος, λοιπόν, είναι στην πρώτη θέση. Δύο νίκες, μάλλον μία ήττα. Φίλιππος Βερίας με 3, Ναύαρχος Βότσης με 3. Καρδίτσα 3, Τρίκαλα 2, Πρωτέας Γρεβενών 2, ομάδες με 2, Βόλος 2, ο Αχσή 2 και ο Αχσή 2, έτσι, και Δόξα Λευκάδας με 1. Είναι ομάδα με μία ήττα, γιατί όπως είπαμε έκανε το ρεπό της. Και πάμε στη γάμα εθνική κατηγορία, το IBC με πολύ καλή εμφάνιση. Τρίκαλα νίκησε 73-69, ήταν ντέρμπι, σημαντικό.
Αλμυρός Βόλου Αχέρων Καναλακή 81-49. Παραμυθιά Νίκαια 64-51. Έχουμε συνεντεύξεις που έχει πάρει ο Φίλιππος. Θα τις δούμε τώρα σε λίγο. Η Αμπελώνα Λάρισας 1986 με την Άμφισσα 78-79. Σοφάδες Ανόρθωσης Βόλου 175 και Αγριά Βόλου Τιτάνες Παλαμά 76-84. Έχουμε συνεντεύξεις. Θα δούμε. Έχουμε βαθμολογία εδώ. Α, έχουμε. Ναι. Ναι. Αλμυρός, IBC, Σοφάδες, Άμφισσα, οι ομάδες που έχουν 2-2. Από μία ήττα Τρίκαλα, Παραμυθιά, Τιτάνες Παλαμά, Μπελώνα και δύο ήττες η Αγριά Βόλου, η Νίκαια, η Ανόρθωση Βόλου και η ΑΕΚ Αναλακίου. Μάλιστα. Και πάμε να δούμε και τις συνεντεύξεις που έχουμε πάρει. Να ξεκινήσουμε πρώτα από Β' Εθνική, από Βίκο. Αχα, ναι, πέτυχε μία ακόμα νίκη ο Βίκος και έκανε το 2-2. Είναι ομάδα που θέτει πρωταγωνιστικούς στόχους. Ο Βίκος ξεκίνησε ουσιαστικά για να φτάσει στην Α' Εθνική. Ναι. Αν δούμε, θα το καταφέρουν τα παιδιά. Ευχές έργο είναι. Κάναμε, μιλήσαμε. Μεγάλη προσπάθεια. Μιλήσαμε με τον προπονητή, τον κύριο Κωστόπουλο, μιλήσαμε και με τον παίκτη της ομάδας, τον Γιάννη Αναγνωστάκη, να δούμε τι μας είπαν μετά τη νίκη επί της Λευκάδας. Ήμασταν εκτός έδρας και πολύ δύσκολο παιχνίδι. Σήμερα ήταν ένα πολύ μεγάλο ντέρμπι με μια συνδικητήτρια για την άνοδο. Ένα πολύ σκληρό παιχνίδι. Μπήκαμε από την αρχή πάρα πολύ δυνατά. Δημιουργήσαμε μια διψήφια διαφορά που την κρατήσαμε μέχρι το τέλος. Θα μπορούσαμε με κάποιες βολές και κάποια lay-up και κάποια σούτ ελεύθερα και κάποια λάθη που κάναμε να είχαμε τελειώσει το παιχνίδι πολύ νωρίτερα. Παρ' όλα αυτά είναι αρχή ακόμα. Λογικό να γίνονται λάθη. Είμαι πολύ ευχαριστημένος από τα παιδιά. Καταθέσανε ψυχή και παίξαμε πολύ καλά. Έχετε σχηματίσει κάποια εικόνα για το πρωτάθλημα, τη δυναμική των ομάδων? Είναι πολύ νωρίς ακόμα. Ξέρουμε από την αρχή ότι 4 ομάδες αρρώστερες είμαστε πιο δυνατές. Από εκεί και πέρα στην πορεία θα δούμε ποιος πάει γιατί και τι κάνει κάθε ομάδα. Η συνέχεια για εσάς, πώς τη βλέπετε, αν είστε αισιόδοξος? Αισιόδοξος πάντα είμαι. Εμείς έχουμε ένα ρεπό τώρα, πρέπει να ξεκουραστούμε πάρα πολύ. Και μετά έχουμε ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι στο Βόλο. Πρέπει να ξεκουραστούμε, να δουλέψουμε πολύ παραπάνω και να πάμε έτοιμοι για το επόμενο παιχνίδι τον Ολυμπιακό Βόλο. Ήταν ένα πολύ δύσκολο μάτς, δεν ήταν εύκολο. Η αλήθεια είναι ότι προσπαθήσαμε πάρα πολύ όλη την εβδομάδα, γιατί εδώ πέρα δεν θέλουμε να χάσουμε από κανέναν. Κάναμε την ήττα που μπορούμε να πούμε δεν μας πόνεσε τόσο βαθμολογικά γιατί ήταν στο κύπελλο, αλλά δεν θέλουμε να περάσει κάποιος από εδώ. Η ομάδα της Λευκάδας είναι πάρα πολύ καλή ομάδα. Δεν νομίζω ότι θα είναι έτσι στα επόμενα παιχνίδια. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος για την ομάδα μου, δηλαδή παίξαμε πάρα πολύ καλά, ακολουθήσαμε τις οδηγίες του coach και όλα ήταν όπως τα περιμέναμε. Πού πιστεύεις κρίθηκε το παιχνίδι, στην άμυνα, στην επίθεση, στα rebound? Πιστεύω ότι σίγουρα οι 68 πόντοι που φάγαμε από μια τόσο καλή ομάδα που έχει πολλούς επιθετικούς πόλους ήταν ένα στοιχείο, αλλά με το μπάσκετ που θέλουμε να παίξουμε εμείς, πιστεύω ότι επιθετικά θα το βρούμε και δεν θα έχουμε πρόβλημα. Αυτή η νίκη την αφιερώνουμε στο συμπαίχτη μας, τον Χρήστο τον Γκανή, που είχε χτύπησε μέσα στην προπόνηση, μέσα στην εβδομάδα. Θέλουμε να του πούμε ότι τον περιμένουμε, ελπίζουμε να υπάρχουν καλά νέα. Εμείς είμαστε δίπλα του, η νίκη αυτή η σημερινή είναι για αυτόν και το θέλουμε γρήγορα. Πάντως, Μάρη, και εσύ καλά ελήχθηκες. Ναι. Πάμε. Μάλιστα, αυτά και από τον Βίκο Ιωαννίνων. Έχεις ρεπορτάζ, Φίλιππε, και από, από την Παραμυθία, από την ομάδα της Παραμυθίας Γάμα Εθνική, έτσι? Ναι, στην ιστορική αυτή νίκη μιλήσαμε και με τους δύο προπονητές, και με τον Μιχάλη Μπάθα από την ΚΑΕ Παραμυθιάς και με τον Γιώργο Μπελαλίδη από τη νίκη Αλάρισας 2012. Αναφέρθηκαν και οι δύο στον κόσμο, αλλά και στις δύσκολες συνθήκες που αντιμετωπίζουν όλες οι ομάδες με τα μεγάλα αυτά ταξίδια για δυσανάλογα οικονομικά μεγέθη, για μικρές ερασιτεχνικές ομάδες, να το πω έτσι. Εντάξει, αυτό είναι δεδομένο. Μάλιστα. Πάμε να το δούμε. Και για την πόλη της Παραμυθιάς και για την ομάδα, την ομάδα μπάσκετ. Ήταν η πρώτη εμφάνιση μπροστά στο κοινό της, εθνική κατηγορία. Θέλουμε να ευχαριστήσουμε τον κόσμο που ήρθε, μας έδωσε όθηση και βοήθεια σε αυτό το τόσο κρίσιμο παιχνίδι. Κερδίσαμε. Όπως σας είπα, είναι πάρα πολύ, μια πολύ σημαντική νίκη. Και όμως θα το χαρούμε, θα το χαρούν τα παιδιά, όμως αυτή η χαρά, εν πάση περιπτώσει, τελειώνει απόψε. Πρέπει να κοιτάξουμε το επόμενο παιχνίδι. Από εκεί και πέρα, όπως αν θέλετε να μιλήσουμε για το σκορ που αναφερθήκατε, μείναμε στο αμυντικό μας πλάνο, καταφέραμε να κρατήσουμε την ομάδα της νίκης χαμηλά.
Στην επίθεση θα μπορούσε το σκορ να είναι και παραπάνω, όπως είπατε, όταν άνοιξε η διαφορά, κάποια λάθη, κάποια εύκολα καλάθια που χαθήκανε, ρίξανε τέλος πάντων τη διαφορά πάλι, αλλά εν πάση περιπτώσει τα παιδιά στο τέλος είχαν την ψυχραιμία να κρατήσουν το παιχνίδι και να οδηγηθούμε σε αυτή τη μεγάλη νίκη, η οποία αξίζει συγχαρητήρια στα παιδιά κυρίως. Αυτές οι νίκες είναι νίκες καρδιάς και αξίζουν πολλά συγχαρητήρια στους παίχτες. Να βάλουμε και τον παράγοντα κόσμο εξέδρα στην εξίσωση. Δημιούργησε ένα άγχος αρχικά, αλλά μετά έδωσε φτερά. Τι πιστεύετε? Κοιτάξτε, πάντα η παρουσία του κόσμου αποτελεί δίκοπο μαχαίρι, ειδικά όταν μιλάμε για παιδιά νεαρά που δεν έχουν τόσο πολύ την εμπειρία κτλ. Και μια πρεμιέρα στην κατηγορία. Ακριβώς. Ίσως κάπου λίγο να μας μάγκωσε στην αρχή, από εκεί και πέρα όμως νομίζω ότι στο κρίσιμο σημείο, λίγο που πήγαν τα πράγματα να γυρίσουν, νομίζω ότι ο κόσμος μας έδωσε όθηση, μας βοήθησε πολύ και τον ευχαριστούμε πολύ γι' αυτό και τον θέλουμε και στη συνέχεια κοντά μας. Ήταν καθαρά θέμα συγκέντρωσης. Χάσαμε τη συγκέντρωσή μας στο 18 του, 2 λεπτά πριν τελειώσει το πρώτο ημίχρονο, και στην ουσία από εκεί και πέρα κυνηγούσαμε το σκορ. Ήταν πολύ δύσκολο μετά να γυρίσει. Μπήκε στο παιχνίδι και ο κόσμος. Θέλω να δώσω συγχαρητήρια στην Παραμυθιά. Έχει ένα πανέμορφο γήπεδο, μια πολύ καλή ομάδα. Ένα ωραίο κοινό, ο οποίο χειροκροτούσε και τις δύο ομάδες. Εμείς αισθανθήκαμε ότι βρεθήκαμε σε μια γιορτή πέρσι. Στα δύο τελευταία εκτός έδρας μάτς, κάναμε διανυκτέρευση στο Καναλάκι δίπλα και στη Λαμία, που είναι κοντά στη Λάρισα σχετικά. Έτσι τα παιδιά εγκληματιστήκαν, κάνανε μια προπόνηση μέσα στο γήπεδο την προηγούμενη μέρα και ήταν πιο έτοιμοι να αγωνιστούν. Σήμερα ήταν δύσκολο μετά από τις στροφές της Καλαμπάκας να ξεζαλιστούμε και να έρθουμε να είμαστε εδώ πέρα 100% έτοιμοι. Άμα βλέπατε κάποιο βίντεο της ομάδας την προηγούμενη εβδομάδα με το Αλμυρό, θα βλέπατε μια διαφορετική ομάδα. Το ίδιο θα γίνει και όταν θα έρθει η Παραμυθιά στην Οίκαια. Άρα δηλαδή οι έδρες θα παίξουν καθοριστικό ρόλο στο πρωτάθλημα. Καθοριστικό ρόλο, γιατί είναι αυτό το ταξίδι, είναι πολύ κουραστικό. Αν υπάρχει δυνατότητα για τις ομάδες για διανυκτέρευση, τότε μιλάμε σε άλλο επίπεδο. Κύριε Βεραλίδη, σας ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά, καλή συνέχεια. Αυτά, Φίλιππε. Έχουμε κάτι άλλο? Όχι, δεν έχουμε κάτι άλλο. Θα να κλείσουμε με μια ευχή να έχουμε έναν ορίζοντα χρονικό επιτέλους για να ξεκινήσουν τα τοπικά πρωταθλήματα, η ΓΑΜΑ Εθνική και η Super League 2, και να έχουμε και περισσότερη ειδησιογραφία και εμείς, με περισσότερα νέα, βίντεο και συνεντεύξεις απ' όλα. Εύχομαι δηλαδή την επόμενη Δευτέρα να έχουμε άλλη μια εντελώς διαφορετική κουβέντα πλέον. Να σας καλημερίσω ξανά. Καλημέρα, Φίλιππε, καλημέρα από το υπέροχο γήπεδο από το οποίο βρίσκεσαι αυτή τη στιγμή.